Φέτος ήταν πάρα πολύ δύσκολα, γιατί είχε πολλά χρόνια να κάνει τέτοιο καιρό. Τα έχει πάρει όλα εδώ πέρα. Έχει ανεβάσει τη στάθμη εδώ της παραλίας 1,5 μέτρο, 1 μέτρο πιο πάνω από τα θερμά. Τώρα θα προσπαθήσουμε σιγά. Σχεδόν κλείσει από ό,τι είδαμε. Κάθε χρόνο κλείνει βέβαια, αλλά ο καιρός φέτος ήταν πολύ... Είχε πάρει και όλο το δρόμο κάτω. Τον είχε ξυλώσει όλο το δρόμο. Αφού έχει ξυλώσει και το κτίριο εδώ πέρα, όλες τις εγκαταστάσεις έχει ξυλώσει. Και είναι και νομίζω και επικίνδυνες έτσι όπως τις βλέπω. Υπάρχει διάβρωση. Δεν θέλει κάποια παρέμβαση, γιατί θα πέσουν όλα κάτω. Ναι. Πόσο δύσκολο είναι και επίπονο όλο αυτό που κάνετε και το κάνετε και κάθε χρόνο και όλοι περιμένουν εσάς για να ανοίξετε το δρόμο, για να έρθουν. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν καθιερωμένα πλέον τα λουτρά εδώ. Εντάξει, η δουλειά μας είναι κάθε χρόνο ερχόμαστε για τον κόσμο. Τι να κάνουμε. Κάθε χρόνο ό,τι μπορούμε κάνουμε παραπάνω. Από την εμπειρία σας σε σχέση με τα άλλα χρόνια, πώς είναι φέτος η κατάσταση? Η κατάσταση είναι λίγο πιο δύσκολη φέτος. Έχει πολύ μπαζώσει, όπως βέβαια και πέρυσι ήταν. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι έχει μπαζώσει η θάλασσα μέσα και δεν μπαίνει το νερό όπως έμπαινε παλιά. Έχει φέρει πάρα πολύ άμμο. Τώρα δεν ξέρω που τον έχει φέρει μετά το σεισμό, τι έγινε. Οι πέτρες που ήταν εδώ 1 μέτρο, 1,5 μέτρο μέσα. Έχουν αλλάξει δηλαδή τα περιβαλλοντικά δεδομένα. Ναι, έχουν εξαφανιστεί όλες οι πέτρες. Πρώτα δεν πέρναγες έξω από το λάκκο από εδώ. Τώρα περπατάς έξω από το λάκκο. Έχει μπαζώσει. Έχει μπαζώσει. Τώρα βέβαια έχει ανέβει και η θερμοκρασία του νερού. Άρα το νερό τώρα η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή. Ναι, αφού τώρα που είδατε πριν να ανοίξει το λάκκο, η θερμοκρασία δεν μπορεί να κρατήσει το χέρι σου πολλή ώρα μέσα. Τώρα εγώ θα το ανοίξω, θα το αφήσω ό,τι μπορώ να κάνω δηλαδή και... Ο περισσότερος κόσμος βέβαια θέλει να μπαίνει και θαλασσινό νερό για να υπάρχει μια εξισορρόπηση. Εντάξει, θαλασσινό νερό θα μπαίνει λίγο, αλλά άμα έχει ανέβει η θερμοκρασία δεν μπαίνει πάρα πολύ θαλασσινό νερό για να... Άμα έχει και καλό καιρό, όπως είναι σήμερα, δεν έχει ρεύμα για να μπει πολύ νερό. Αλλά πιστεύω ότι η θερμοκρασία πάλι θα είναι πολύ μεγάλη φέτος. Σε ό,τι αφορά τις παραλίες, κύριε Βρόβα, νομίζω ότι και αυτές τις τρώνετε, τις φτιάχνετε και τους. Ναι, το δρόμο όλων εδώ, για τους επαγγελματίες, εδώ του θεολόγου που του πήρε φέτος και όλα τα. Είχε η χρόνια. Κακοκαιρία του πήρε όλα τα. Είχε χρόνια να του πάρει την καμπίνα και αυτά, του τα πήρε όλα. Ό,τι είχε φτιάξει, τα έχει πάρει όλα. Έχουμε φτιάξει όλες τις παραλίες όσες έχουμε μπορέσει για τους επαγγελματίες. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Η γούρνα πότε θα είναι έτοιμη, γιατί ο κόσμος έτσι αναρωτιέται πότε θα μπορεί να έρθει εδώ πέρα να κάνει τα μπάνια. Πιστεύω αν κάτσουμε μέχρι πιο αργά, πιστεύω να είναι έτοιμη αύριο. Άρα πιστεύω. Θα μπορεί δηλαδή ο κόσμος από αύριο να επισκέπτεται και τα μπάνια. Σήμερα αν δεν είναι δηλαδή ολόκληρη θα είναι σχεδόν η μισή και παραπάνω. Πιστεύω και απόψε, άμα θέλουν και αύριο το πρωί, ξέρω εγώ, αλλά θα είμαι εγώ. Αν δεν είναι έτσι, θα είναι πάλι εγώ εδώ πέρα. Εσείς δηλαδή και αύριο το πρωί θα είστε εδώ για να διενεργείτε τις τελευταίες. Ναι. Αν δεν τελειώσω σήμερα μέχρι ό,τι ώρα κάτσω πίσω, θα έρθω και αύριο λίγο.